Αγχωμένοι και προβληματισμένοι είναι οι μαθητές της τρίτης λυκείου που βλέπουν το χρόνο που τους χωρίζει από τις Πανελλήνιες να μειώνεται την ίδια ώρα που το τοπίο γύρω από τις εξετάσεις παραμένει θολό. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι οι φετινοί υποψήφοι στην Δευτέρα Λυκείου έχασαν ένα μεγάλο μέρος πέρσι της σχολικής χρονιάς. Φέτος έχουν παρακολουθήσει μόνο 8 εβδομάδες μάθημα. Μπορεί η επιστροφή στα θρανία το σχολείο να τους έδωσε μια ψυχολογική ανάσα. Ωστόσο, ζητούμενο είναι στην παρούσα κρίση η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας νόσησης από τον ιό, κάτι που θα τίναζε στον αέρα τους κόπους ετών. Εάν κάποιο πρόβλημα στην αρρώστια κολλήσει, θα υπάρξει πρόβλημα στη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες. Το ρισκάρουν αυτό τουλάχιστον μετά το Πάσχα. Παράλληλα με την ανασφάλεια που προκάλεσε στους μαθητές η πολύμηνη παρακολούθηση των μαθημάτων μόνο μέσω της τηλεκπαίδευσης, οι τελειόφοιτοι καλούνται να αναμετρηθούν με ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Περίπου στις 15 όπως και πέρυσι Ιούνιο θα πάνε οι εξετάσεις. Μέχρι 30 Απρίλη θα γίνουν οι προκηρύξεις για τις στρατιωτικές σχολές. Μέχρι μέσα του Μάη θα είναι η κατάταξη στα τμήματα τα πανεπιστημιακά, ένα επιστημονικό πεδίο. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και ειδικά το timing που έχει επιλεγεί να γίνει αυτό το πράγμα. Προφανώς υπάρχει ανησυχία και από τα παιδιά και από τους γονείς και από εμάς. Είναι πρωτόγνωρες τις καταστάσεις. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι μια, μέχρι να τη συνηθίσουμε, έτσι θα δείξει μια σύνθετη διαδικασία. Ο σκοπός είναι να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων. Αυτό που φαίνεται ότι προκρίνεται είναι το καθορισμός με το 80% του μέσου όρου σαν κατώτερη βάση ανά πεδίο. Δηλαδή, από ό,τι λέγεται, το 7,8, το 7,5 θα είναι περίπου η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για φέτος. Αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουν οι υποψήφοι και οι γονείς, ότι τα πράγματα φέτος είναι διαφορετικά, ίσως λίγο πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές. Πάντως με εκπλήξεις που θα φέρει αυτή η πρώτη εφαρμογή της ελάχιστης βάσης. Έχοντας φτάσει λίγο πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμα για τις σχολές που θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Ας μην πω καθόλου, αλλά θα επηρεάσει πολύ λίγο τις περιζήτητες σχολές με υψηλές βάσεις. Τα τμήματα δηλαδή με βάση πάνω από 13.000 μόρια θα μείνουν παντελώς ανεπηρέαστα από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης. Αλλά υπάρχουν και άλλα τμήματα, τα οποία θα επηρεαστούν και υπολογίζουμε, πάντα βάσει των περσινών δεδομένων, ότι περίπου το 1/3 των υποψηφίων, περίπου 25.000 παιδιά, θα μείνουν εκτός πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, η περίοδος που διανύουμε παραδοσιακά είναι η περίοδος που οι μαθητές της τρίτης λυκείου, κάνοντας χρήση των εναπομεινουσών απουσιών τους, απομονώνονται προκειμένου να παρακολουθήσουν εντατικά τα μαθήματά τους στα φροντιστήρια, τα οποία ωστόσο παραμένουν κλειστά. Σίγουρα τα οργανωμένα φροντιστήρια παρέχουν την καλύτερη δυνατή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τώρα όμως είναι επιτακτική ανάγκη τα παιδιά να επιστρέψουν στον χώρο των φροντιστηρίων, γιατί θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τον παράγοντα άγχος που τα επηρεάζει. Θα πρέπει τα παιδιά να έχουν μια αλληλεπίδραση με τους καθηγητές τους λίγο πριν από τις πανελλαδικές, να κάνουν τις επαναλήψεις τους, να προετοιμαστούν κατάλληλα. Εμείς ως φροντιστήρια τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα προκειμένου τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα κοντά μας. Φυσικά τα παιδιά θα έρθουν με self-test, άρα δεν τρέχει λόγος να υπάρχει ανησυχία από την πλευρά τη δικιά τους. Εμείς διεκδικούμε να γίνουν self-test και στους εκπαιδευτικούς των φροντιστηριακών μονάδων. Τα τμήματα μας είναι από 6-8 παιδιά, το οποίο σημαίνει ότι είναι άμεσα ελεγχόμενη όλη η διαδικασία. Και στους εμβολιασμούς σιγά σιγά των καθηγητών του δημοσίου να συμπεριληφθούν και δικοί μας καθηγητές επί ίσης ώρες.